Πάμε στις Βρυξέλλες, στη Μαρία Ρόνη, διότι Μαρία, ο Βέλγος Πρωθυπουργός ζητά τώρα εξηγήσεις από το Συμβούλιο Ασφαλείας γιατί δεν είχε απελαθεί ο τρομοκράτης και όλες αυτές οι εξηγήσεις βεβαίως μετά το φιάσκο. Πράγματι, Εύα, αλλά η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι το επίπεδο συναγερμού στις Βρυξέλλες έπεσε από το υψηλότερο επίπεδο που ήταν χθες, το 4, δηλαδή στο 3. Ο Βέλγος Πρωθυπουργός το ανακοίνωσε αυτό πριν από λίγα λεπτά σε συνέντευξη τύπου μετά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας. Παρ' όλα αυτά, η παρουσία της αστυνομίας παντού στην πόλη παραμένει ισχυρή, διότι δεν έχει εκλείψει εντελώς ο φόβος για ένα τρομοκρατικό χτύπημα όσο μένεται και ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Τώρα, ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης έπεσε σήμερα το πρωί νεκρός από πυρά της αστυνομίας. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε από έναν κάτοικο της περιοχής που αναγνώρισε τον δράστη και τον εντόπισε η αστυνομία εκεί, τον εξουδετέρωσε σε μια καφετέρια στην περιοχή Σκάρμπεκ των Βρυξελών. Mm-hmm. Ο δράστης, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε και ο Βέλγος Πρωθυπουργός, στόχευσε συγκεκριμένα Σουηδούς οπαδούς που είχαν έρθει για τον αγώνα με το Βέλγιο. Προφανώς το νοσηρό μυαλό του πίστεψε ότι με αυτόν τον τρόπο εκδικείται για την καύση του κορανίου στην Σουηδία. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας δήλωσε ότι δεν πρέπει να είμαστε αφελείς και άτομα που θεωρούνται επικίνδυνα πρέπει να φεύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τα συνοριακά μέτρα ασφαλείας. Πάντως εδώ, Μαρία, πρόκειται περί μεγάλης αποτυχίας, γιατί τον γνώριζαν και τον άφηναν να κυκλοφορεί. Ακριβώς, γι' αυτό ακριβώς απασχολεί αυτή τη στιγμή πολύ την βελγική κοινή γνώμη. Και ο Βέλγος Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει μια απάντηση σήμερα κιόλας από τις αρχές, γιατί έμενε στο Βέλγιο παράνομα, ενώ είχε απορριφθεί η αίτηση ασύλου του εδώ και πάνω από 2 χρόνια. Πάντως, ο δράστης ενήργησε ατομικά, δεν έχει καμία σχέση με συγκεκριμένο ισλαμιστικό δίκτυο σύμφωνα με την αστυνομία. Σε ευχαριστούμε πολύ.